ξανά στο προσκήνιο με αφορμή την υπόθεση του 19χρονου Πακιστανού που κατήγγειλε ότι βιάστηκε μέσα στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου από συγκρατούμενο του επίσης Πακιστανό, έρχεται το ζήτημα των συνθήκων που επικρατούν μέσα στα κρατητήρια, με το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου να εκφράζει ανησυχία σε ό,τι αφορά την παραμονή κρατουμένων και πώς είναι η συνύπαρξή τους. Έχω ήδη αναθέσει στον πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου να διερευνήσει το περιστατικό, να λάβει την απαιτούμενη ενημέρωση προκειμένου να ενεργήσουμε εφόσον κάτι τέτοιο χρειάζεται. Είναι λίγο ανησυχητικό το θέμα και στενάχωρο θα έλεγα. Προφανώς αν συμβαίνουν τέτοια πράγματα μέσα στα κρατητήρια υπάρχει πρόβλημα. Δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό. Χώρος φυλασσόμενος και να συμβαίνουν τέτοιου είδους εγκλήματα, αν συμβαίνουν βεβαίως. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό στην Ελλάδα του 2020. Για χώρο που δεν επιτρέπει τη μαζική συνύπαρξη, καθώς είναι μικρός, δεν έχει καλό φωτισμό και εξαερισμό, όπως επίσης δεν διασφαλίζει καλές συνθήκες για την υγιεινή των κρατουμένων και δεν διαχωρίζει τους κρατουμένους για ποινικές ή διοικητικές υποθέσεις, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο οποίος δεν έκρυψε την οργή του για τέτοια περιστατικά, τα οποία, όπως είπε, κάθε άλλο παρατιμούν τη χώρα, απειλώντας ταυτόχρονα με βαριά πρόστιμα. Είναι ένα θέμα που δεν μπορεί άλλο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να αποστρέφει το βλέμμα. Πρέπει να άμεσα να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή η βελτίωση των συνθηκών κράτησης. Επιπλέον, όπως επισημάνθηκε, ακόμη και τα ποσά που λαμβάνουν για την ημερήσια διατροφή τους είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους αυτούς να έχουν τουλάχιστον μια υποτυποδόσωστη διατροφή και μάλιστα την ώρα που σε ένα μεγάλο ποσοστό των κρατουμένων παραμένουν στα κρατητήρια για αρκετό χρονικό διάστημα λόγω της γραφειοκρατίας και κυρίως σε ό,τι αφορά τους αλλοδαπούς που παραμένουν μέχρι να απελαθούν. Άμεσα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον δύο κινήσεις. Αποσυμφόρησης καταρχήν των κρατητηρίων. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο η αστυνομική διεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση άμεσα. Και δεύτερον, εξεύρεση χώρου επιτέλους που θα μπορούν οι κρατούμενοι να απολαμβάνουν συνθήκες κράτησης όχι με εξευτελιστικές που έχουν αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Άρης Ροζάκης, εξήγησε ότι ως φορέας εδώ και χρόνια έχουν ενισχύσει με διάφορους τρόπους την όποια προσπάθεια βελτίωσης κράτησης στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου, ζητώντας από την αστυνομία να πράξει τα δέοντα, προκειμένου οι κρατούμενοι να έχουν ανθρώπινες συνθήκες κράτησης, όπως επιβάλλεται σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Ο Δικηγορικός Συλλόγος Ηρακλείου έχει επανειλημμένως βοηθήσει στην κατεύθυνση της βελτίωση των συνθήκων και οικονομικά. Ωστόσο, εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι να παρακολουθούμε κατά πόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα και μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα.